Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται κάποια στιγμή στην οποία πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση ο καθένας αναλαμβάνει ατομικές ευθύνες. Ατομικές ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κοιτάζει τους γύρω του, τους ψηφοφόρους του, τον εαυτό του στον καθρέφτη, να κοιτάζει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα αγέννητα δυσεγγονά του, αν και όποτε έρθουν. Ατομικές ευθύνες και πολιτικές ευθύνες για τις αποφάσεις που παίρνεις. Ξέρετε, σε όλες αυτές τις δύσκολες ψηφοφορίες που τα τελευταία 6 χρόνια περάσαμε σε αυτό το κοινοβούλιο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τόσο κορυφαίο. Εκχωρείται ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της δημόσιας περιουσίας και της εθνικής κυριαρχίας και δεν υπάρχει ούτε ένας δισταγμός, ούτε μία προβλεπόμενη αποχώρηση από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι η πρώτη φορά που περνάμε και θα περάσετε με τη δικιά σας ψήφο μία τόσο μεγάλη, δραματική για την κατάσταση της χώρας αλλαγή, χωρίς ούτε να έχετε δεύτερες σκέψεις. Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι είμαι ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Θα σας πω ότι δύο από τις βασικότερες ιδιωτικοποιήσεις που θα ολοκληρώσω αυτή τη χρονιά, ο ΟΛΠ και ο ΟΛΦ, είναι ιδιωτικοποιήσεις που σχεδίωσα, οργάνωσα όσο βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Αλλά αυτό το ταμείο υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας είναι αδύνατο να το συλλάβει ο νους και είναι αδύνατο να το συλλάβει ο νους ότι εσείς το ψηφίζετε χωρίς να έχετε κανένα διασμό. Αν ήταν τόσο καλό, τόσο καλό, γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το ψηφίσανε? Δύο ήταν οι απαιτήσεις των δανειστών από την αρχή. Ο κόφτης στις δημόσιες δαπάνες, να χάσει η χώρα δηλαδή τη δυνατότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και να εκχωρήσει στο διεθνή έλεγχο όλη τη δημόσια περιουσία στο ΔΙΝΕΚΕΣ. Γιατί λοιπόν δεν το δέχτηκαν όλοι οι προσκυνημένοι, οι προδότες, οι πουλημένοι, οι αυτοί που κάθονται στα τέσσερα, οι Γερμανοτσολιάδες, οι Τσολάκογλου, ο Παπανδρέου, ο Παπαδήμος, ο Σαμαράς, αν ήταν τόσο καλό? Και ήρθε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Καμένος και χαρήκανε και βρήκανε τη μαγική λύση. Ξέρετε πόσα ψέματα έχετε πει εσείς οι ίδιοι, άκουγα τόσες ώρες εδώ για αυτό το ταμείο. Μας λέτε ότι δεν αλλάζει το ΤΑΙΠΕΔ, ότι αλλάζετε το ΤΑΙΠΕΔ, ότι καταργείτε το ΤΑΙΠΕΔ, ότι τελείωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν έχετε διαβάσει τι γράφει μέσα ο νόμος? Ότι το ΤΑΙΠΕΔ εισφέρεται και διατηρείται ο αρχικός του νόμος, ο 3986, άρθρο 188, παράγραφος 6. Και τα έσοδά του πηγαίνουν ακριβώς όπως, χωρίς να αλλάξετε ούτε μία διάταξη του ιδρυτικού νόμου του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν αλλάζετε τίποτα στο ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι το παίρνετε. Για να ξεκαθαρίσουμε. Για να μην λέτε, μην πουλάτε σανό στους ιθαγενείς. Έχετε βάλει 24% ΦΠΑ στο σανό, μην το πουλάτε όμως. Δεύτερο, μας λέτε ότι θα παίρνετε το 50% του ταμείου και θα το κάνετε ό,τι θέλετε και θα κάνετε παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Ψεύδος. Άρθρο 199, παράγραφος 1β, άρθρο 200, παράγραφος 3β, περιγράφει πολύ απλά ότι το 50% πάει στο χρέος, το άλλο 50% πάει στα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητα του ταμείου. Τρίτον, ότι θα ελέγχετε το ταμείο. Σας τα έχουν πει όλοι. Δεν το ελέγχετε το ταμείο. Δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση του ταμείου χωρίς να συμμετέχει, να εγκραίνει εκπρόσωπος των δανειστών. Τελεία και παύλα. Πέμπτον, ότι δεν πουλάει το ταμείο, ότι δεν ξεπουλάει. Το άρθρο 201 το διαβάσατε. Τι λέει? Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης. Προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων, η εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δύναται να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, στη μεταβίβαση οποιαδήποτε εμπραγμάτων, ενοχικών ή άλλων δικαιωμάτων επί αυτών. Το έχετε διαβάσει. Μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Μας λέτε ότι αυτή είναι η λίστα
των ακινήτων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων και ότι δεν θα υπάρχουν άλλα. Η ΔΕΗ μπήκε, βγήκε, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΔΑΤ μπήκε, βγήκε, ουδέν ψευδέστερο. Στο άρθρο 196, παράγραφος 6, λέτε ότι ο Υπουργός Οικονομικών με ομονοκονδυλιά, με απόβασή του, μεταφέρει στην ΕΤΑΔ οποιοδήποτε ακίνητο του δημοσίου. Έχετε δει τη λίστα των ακινήτων της ΕΤΑΔ? Γιατί δεν έχει κατατεθεί. Τι ανήκει στην ΕΤΑΔ, έχετε δει? Έχουν δει οι πολίτες της Αττικής ότι όλες οι παραλίες από το Φάληρο ως το Σούνιο μεταβιβάζονται σε αυτή την περιουσία? Αυτούς για τους οποίους πηγαίνατε πριν από χρόνια και ανοίγατε τις παραλίες, έχουν δει? Έχετε δει ότι παριέρχονται σε αυτό το ταμείο όλη η περιουσία η ακίνητη του δημοσίου? Πάρτε μια λίστα των ακινήτων της ΕΔΑΔ, θα τρύπετε τα μάτια σας. Και βέβαια, εδώ ξέρετε, έρχεται ορισμένες στιγμές, τα κάνετε αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, να βρίσκεστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Όπως βρίσκεται αντιμετώπος με τις φωτογραφίες του, εγώ όχι με τα λεγόμενα, με τις φωτογραφίες του, ο αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Πάνος Καμένος, που πριν από μερικά χρόνια κυκλοφορούσε με το μπλουζάκι «Greece is not for sale» εδώ στο Κοινοβούλιο. Το καταθέτω στα πρακτικά και θα ήθελα να τον παρακαλέσω αύριο που θα μιλήσει να καταθέσει το μπλουζάκι στα πρακτικά, να το βάλουμε σε μία προθήκη εδώ απ' έξω, για να θυμόμαστε με τι ψέματα και τι σανό ταΐσατε τους Έλληνες τόσα χρόνια. Και τα ξεπουλάτε όλα αυτά για μία καρέκλα. Όπως ξεπουλάει και τους μισθούς των αξιωματικών, των στρατιωτικών, των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, που σήμερα τους κόβεται την ορίμανση και ενδεχομένως από αυτά τα 183 εκατομμύρια που τους κόβεται κάτι να τους δώσετε πίσω και να πείτε ικανοποιούμε εν μέρη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυρία Πρόεδρε, πέρα το ότι έχετε κόψει από κάθε κατηγορία ανθρώπων με τους 27 νέους φόρους που επιβάλλετε, εγώ θέλω να σας απονείμω και ένα Νόμπελ εφευρετικότητας νέων φόρων. Το πιο χαρακτηριστικό δεν είναι ο φόρος στον καφέ, και κλείνω με αυτό. Στον καβουρδισμένο καφέ βάζουμε 3 ευρώ φόρο. Στο μη καβουρδισμένο 2 ευρώ φόρο. Στο στιγμιαίο 4 ευρώ φόρο. Στα παρασκευάσματα 4 ευρώ φόρο. Τέτοια εφευρετικότητα πραγματικά, κύριε Τσακαλώτε, σας αξίζει ένα Νόμπελ εφευρετικότητας καινούριων φόρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκεφτείτε πολύ καλά πριν ψηφίσετε αύριο. Τι θα ψηφίσετε για αυτό το ταμείο, γιατί πράγματι τέτοιο μορφής υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας δεν έχει διανοηθεί κανένας Έλλην πολιτικός να φέρει στο Κοινοβούλιο. Και εσείς ελαβρά την καρδία, ερχόσαστε εδώ και το υποστηρίζετε. Κύριος Αντωνίου.